Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα νέα συνταγή. Εγώ θα το κάνω σταφιδόψωμο, όμως η ζύμη μπορεί να γίνει και με σοκολάτα. Δηλαδή μπορεί να βάλετε και κομματάκια σοκολάτας. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή και θα σας τα πω. Εύκολη συνταγή, όπως πάντα. Θα βάλουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη, 75 γραμμάρια μαγιά, 350 γραμμάρια γάλα, όλα μας τα υλικά θερμοκρασία δωματίου ή λίγο ζεστά, έτσι μέχρι 40 βαθμούς, να μην κάψουμε τη μαγιά μας. Εγώ έβαλα 75 γραμμάρια μαγιά νωπή. Μπορείτε να βάλετε τρία φακελάκια ξερή. Ή τρία φακελάκια ξερή. Λοιπόν, ένα κιλό αλεύρι, το οποίο θα δημιουργήσουμε ένα πάπλωμα από πάνω. Βλέπετε, όλο και τώρα θα το αφήσουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Μόλις ενεργοποιηθεί η μαγιά, θα ανέβει επάνω και έτσι θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη συνταγή. 200 γραμμάρια γιαούρτι, 3 αυγά. Εμένα το ένα μου είχε δίκορκο, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. 3 αυγά είναι το σύνολο. 1 κανέλα, περίπου 1 κουταλιά της σούπας, 2 βανίλιες, 100 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θα το βάλουμε στο τέλος. Βλέπετε, εγώ το είδα, είναι έτοιμη η μαγιά μου, δεν την άφησα να ανέβει, γιατί ξέρω ότι είναι ενεργοποιημένη. Εσείς, για να είστε σίγουρες ή σίγουροι, καλό είναι να περιμένετε να ανέβει η μαγιά πάνω από το αλεύρι. Θα ζυμώσουμε, δεν θέλουμε πάρα πολύ ζύμημα. Το αλεύρι που έβαλα είναι δυνατό, είναι για τσουρέκι. Έτσι, μπορείτε να το κάνετε και για όλες τις χρήσεις, θα σας πάρει λίγο παραπάνω. Εφόσον το έχουμε ανακατέψει καλά, πάμε σιγά σιγά, θα βάλουμε βουτυράκι. Το βούτυρο θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μαζευτεί η ζύμη και να γίνει μια ωραία λία. Θα βάλουμε τη ζύμη στον πάγο μας.
Το ζύμωμα βλέπετε πώς το κάνω. Παίρνω το ζυμάρι, το βάζω πάνω στο άλλο, το πιέζω και το σπρώχνω. Έτσι δημιουργείται η λεγόμενη ίνα. Όσο πιο πολύ το ζυμώνεται, τόσο πιο αφράτο θα γίνει. Οπότε είναι ανάλογα στη δύναμη του χεριού σας. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι, όπως είδατε, δεν είναι πάνω από 5 λεπτά το ζύμωμα. Θα το ξαναβάλουμε στον μπολ μας. Θα το κόψουμε για να αναπνεύσει. Θα το σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί. Λοιπόν, η ζύμη μας έχει φουσκώσει. Εντάξει. Θα την εχωρίσουμε σε μπαλάκια των 100 γραμμαρίων. Κοιτάξτε τι ωραία είναι που έχει κάνει. Σε μπαλάκια των 100 γραμμαρίων και θα συνεχίσω τη διαδικασία. Τα μπαλάκια μας βγήκανε 20. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να ανοίξουμε κορδονάκια. Ανοίγοντας κορδονάκια αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί. Λοιπόν, τα ανοίξαμε όλα, θα πάρουμε το πρώτο. Προσέξτε τώρα, εγώ εδώ θα βάλω σταφίδα μαύρη. Εσείς, αν θέλετε να βάλετε σοκολάτα, θα βάλετε σοκολάτα, θα την βάλετε τώρα. Δεν θα την βάλετε από την αρχή, εντάξει. Δεν θα βάλετε κανέλα. Θα αφήσετε τη ζύμη σας με τις δύο βανίλιες. Και θα βάλετε τη σοκολάτα σας. Λοιπόν, εγώ κλείνω. Μη σας φαίνεται περίεργο το ότι οι σταφίδες πήγαν όλες μαζί. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Όταν θα φουσκώσει, θα πάμε εκεί που θέλουν αυτές. Δηλαδή θα γεμίσει όλο το σταφιδόψωμο μας. Λοιπόν, έχουμε τώρα το κορδονάκι. Θα κάνετε αυτό. Εντάξει. Θα πάρετε αυτή τη μεριά και θα την βάλετε μέσα, στην τρύπα. Εντάξει. Και αυτό εδώ θα το πάρετε και θα το ενώσετε από την κάτω μεριά. Το πρώτο μας είναι έτοιμο. Σας το δείξω άλλη μια φορά. Βλέπετε πόσο ωραία ανοίγει. Ανοίγουμε τώρα. Λίγη σταφίδα μαύρη. Κλείνεται. Η ζύμη μας κλείνει πολύ εύκολα. Τη γραμμή που κλείσαμε θα την πάτε από κάτω, θα κάνετε αυτό, βλέπετε. Αυτό θα το πάρετε και θα το βάλετε από την κάτω μεριά, θα το ρίξετε, θα το βάλετε στην τρύπα και αυτό εδώ θα το πάρετε και θα το βάλετε εδώ. Εντάξει, θα τα ενώσετε μεταξύ τους. Θα διαμορφώσετε λιγάκι και έτοιμο. Λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο εγώ θα συνεχίσω και τα υπόλοιπα να τα φτιάξω όλα.
Μόλις τα ετοιμάσω, θα τα αφήσω να ξεκουραστούν, θα τα σκεπάσω με μία πετσετούλα και θα τα αφήσω να ξεκουραστούν 20 λεπτά και μετά τα 20 λεπτά θα σας δείξω πάλι τη συνέχεια. Με τη ζύμη μας 20 λεπτά ξεκουράστηκε. Εδώ έχω βάλει ένα αυγό ολόκληρο και λίγο γάλα, 50 γραμμάρια, και αλείφουμε, έτσι. Ο φόρνος μας είναι αναμένος αντιστάσεις 170 βαθμούς. Εάν έχετε αέρα θα το βάλετε στους 160, εάν θέλετε να ψήσετε αέρα. Πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Είναι από τις πιο εύκολες συνταγές, οι οποίες δεν χρειάζεται, αν έχετε φρέσκια μαγιά, νωπή μαγιά, μέσα σε λίγη ώρα θα φουσκώσουν τα σταφιδόψωμα. Λοιπόν, ο χρόνος ψησίματος γύρω στα 25 λεπτά, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα. Λοιπόν, τα σταφιδόψωμα μας είναι έτοιμα, 25 με 30 λεπτά, όπως σας είπα, στους 170 βαθμούς αντιστάσεις. Να τα φτιάξετε, είναι υπέροχο, είναι υπέροχα, είναι αφράτα. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.μαγειρικέσαπολαύσεις.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!